Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού πραγματοποιήθηκε το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι της πόλης. Και πάμε να συναντήσουμε τον Άρη Κουτσιούκη, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Άρη. Και τη συγκεκριμένη δράση, Λίνα, διοργάνωσε η ΟΛΘΑΕ με τη συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, της Αντιπολούσεων, της ΧΕΚ και της ΜΕΠ, με μήνυμα: κοιτάμε κάτω από την επιφάνεια, νοιαζόμαστε βαθιά, μαθαίνουμε πώς να προστατεύουμε τις θάλασσές μας. Στο Θερμαϊκό βούτυξαν 16 εθελοντές δίτες, μάλιστα. Ανάμεσά τους και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ανέλκυσαν λοιπόν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα μέχρι ελαστικά φορτηγών, τραπεζάκια, καρέκλες, ακόμη και μπουκάλια μπύρας. Να σας πω ότι όλα αυτά συνέβησαν στον προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και μάλιστα την δράση παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες από ενιαία λύκεια και ΕΠΑΛ της πόλης μας. Είχαν την ευκαιρία να έχουν μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, να ενημερωθούν για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Κλείνοντας, να σημειώσω ότι όπως τόνισαν μάλιστα οι επιστήμονες στα παιδιά, μία στις δύο αναπνοές μας οφείλεται στους ωκεανούς, γι' αυτό και πρέπει να τους προστατεύουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη.